Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσία σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον εκλεκτό συνάδελφο από την Ξάνθη, το διευθυντή του ξάνθη2.gr, τον Γιάννη τον Σιδηρόπουλο. Γιάννη, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι έχουμε από τη Ξάνθη, υπήρχε ένα τραγικό περιστατικό? Στην Ξάνθη είχαμε έναν πράγματι έναν ευνίδιο θάνατο μιας νεαρής κοπέλας, η οποία ένας θάνατος που σόκαρε προφανώς. 23 χρονών, η κοπέλα λεγόταν Εύα Σουρουτζίδου, πέθανε από ουσιαστικά από μια επιπλοκή ενός παλαιότερου προβλήματος υγείας που είχε. Ήταν αρκετά γνωστή κοπέλα που συμμετείχε σε διάφορες εθελοντικές οργανώσεις, κόρη γνωστού έτσι παλιού ποδοσφαιριστή της Ασπίδας Ξάνθης και μέλος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών έτσι με αρκετά μεγάλη δράση. Είναι ένα γεγονός έτσι που συζητήθηκε αρκετά και κυρίως για την τραγική ηρωνία για το γεγονός ότι η 23χρονη μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχε ορκιστεί στο πανεπιστήμιο της, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να ξεκινήσει την σταδιοδρομία της. Κατά τα άλλα, στην περιοχή υπάρχει σήμερα ένα δικό μας δημοσίευμα και μια συζήτηση που ξεκινάει και πάλι γύρω από το τουριστικό περίπτερο της παραλίας των Αυδείρων μπροστά στο αλιευτικό καταφύγιο, στο λιμάνι των Αυδείρων. Είναι μια γνωστή ιστορία. Από το 2008 ένας επιχειρηματίας έχει κερδίσει σε διαγωνισμό από τα τουριστικά ακίνητα το συγκεκριμένο ακίνητο. Έκτοτε όμως δεν έχει καταφέρει ακόμη να το λειτουργήσει λόγω μιας απίστευτης γραφειοκρατίας, διαφόρων προβλημάτων, αφαιρεσιών που υπήρχαν στο ακίνητο και τις οποίες τακτοποίησε και μιας πολύ μεγάλης επένδυσης αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που όμως μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να αποδώσει εφόσον δεν έχει λειτουργήσει. Αυτό που υπάρχει ως νέα εξέλιξη είναι ότι έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία ουσιαστικά του επιχειρηματία με τα τουριστικά ακίνητα, με την παρούσα διοίκηση και με τους τοπικούς κυβερνητικούς παράγοντες προκειμένου να υπάρξει μια συνενετική λύση, καθώς το ακίνητο, η λιμίστοση του ακινήτου λύγει σε 2 χρόνια και προφανώς δεν είναι παράλογο να μην μπορέσει να το λειτουργήσει έχοντας κάνει όλες αυτές τις επενδύσεις και πληρώνοντας μισθώματα για 8 χρόνια. Έτσι λοιπόν αυτό που αναζητείται είναι μια συνεπική λύση και στόχος αλλά και πρόκληση και για την επιχείρηση αλλά και για τα τουριστικά ακίνητα και την διοίκηση γενικότερα είναι το τουριστικό περίπτερο να λειτουργήσει για πρώτη χρονιά μετά από πολλές δεκαετίες. Ένα πολύ σημαντικό ακίνητο μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο και μπροστά και στο λιμάνι και στο αρχαίο πολύστηλο στην περιοχή των Αυδείρων και αυτή θα ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη για όλους εφόσον τα πράγματα κυλήσουν θετικά. Μάλιστα. Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.